φίλες και φίλοι από το Μπασκετάκι Αρένα, Παρασκευή 28 πρώτου, η ώρα λίγο μετά τις 10, 10η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Development League, Περιστέρι Τρέλεμπορκ με τα πορτοκαλί και ρεκόρ 4-5, υποδέχονται τους Βάτος Κρόκορς με τα μπλε και ρεκόρ 6-3. Σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ, θα δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Αμφότερες οι ομάδες που έρχονται από νίκη, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ντέρμπι προμηνείται το μάτς. Ότι έμαθα μάλιστα στον πρώτο γύρο, οι Βάτος Κρόκορς είχαν επικρατήσει με ένα πόντο. Πρώτη κατοχή λοιπόν για τους Βάτος. Κοτς Χάρτζη Νικίτα. Λοιπόν, με το 20 είναι ο Πιστούνας, με το 13 είναι ο Χριστόπουλος. Πιστούνας για δύο βάλλοντας στην γραμμή στα αστοχήσει, ψηλά ο Τύρος που κατεβάζει το αμυντικό. Με το 18 είναι ο Κώστας Βιτζιλέος για τους Βάτος. Με το 11 είναι ο Διακάτος. Και τον ξέχασα, με το 8 θα μάθουμε στο λίγο είναι. Βιτζιλέος σε σου τριών πόντων. Δεν θα ανοίξει λογαριασμό. Παύλου, Τύρος, ο Δαλέζος, το 12, με το 5 ο Βαγενάς, ενώ ανοίγει λογαριασμό ο Τύρος με χέρι Αλφάδη, προς από την γραμμή των 6.75, 3-0. Και με το 44 ο Κατσούλης για την Τρέλεμπορκ. Τρεις παίκτες στον πάγκο βλέπω και για τις δύο ομάδες, όχι ψέματα. Τρεις έχει ο Χατζημικήτας, 5. Παίκτες στον πάγκο για την Τρέλεμπορκ, σου τριών πόντων. Και για τους Βάτος σε λογαριασμό ο Βιτζιλέος. Ο Βιτζιλέος που έκανε σπουδαίο μάτς στο τελευταίο παιχνίδι των Βάτος, με 11 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Ένας Βιτζιλέος close out επίθεση από το τελείωμα. Παύλου δύο ομάδες που παίζουν με τα ίδια άτομα για αρκετά χρόνια, υπάρχει σημεία στις τάξεις και των δύο. Καλίτσα.
Για να πετασκρίνω, ο Χριστόπουλος ελευθερώνεται. Σουτάρει για τρεις πια στο εκεί. Για να σε έξι να θα αφήσει την μπάλα να πέρασει εκτός. Τρέλεμπορ προέρχεται από ένα τρελό μάτς. Πέναντι στους Gunners, επικράτησε με 72-77 έπειτα από δύο παρατάσεις. Από νίκη έρχονται και οι Βατοσκρόκος. Πολύ πιο άνετα όμως, 38-57 επικράτησαν τον Draft Fathers. Πρέπει να προλάβει ο Παύλου, αλλά δεν θα καταφέρει. Ο Παύλου που στη νίκη των Τρέλεμπορ και των Gunners σταμάτησε στους 21 πόντους και τα 8 rebound. Διακριθέντας εκείνο το μάτς με double-double και ο συνήθις ύποπτος Γιάννης Τύρου, Γιάννης Τύρος με 10 πόντους και 15 rebound. Τρίποντο από τον Σωτήρη Διακάτο, λογαριασμό και εκείνος 4-6. Τύρος, Γαλέζος, θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, τον σταματάει εντυπωσιακά ο Χριστόπουλος. Βαγενάς τώρα είχε όλο το χρόνο να συγκίσει το τρίποντο και να ευστοχίσει. Γρηγόρης Βαγενάς, 7-6. Ιδιαίτερα εύκολες θα πήγαν 6-5 ομάδες στο ξεκίνημα. Φαουλ χαμηλά κερδίζει ο Μπιστούνας με το τυχτικό του πρώτο βήμα. Πρώτη αλλαγή για την Τρέλεμπορκ. Είναι η ώρα του Τσίτζα να περάσει το παρκέ στη θέση του Γαλέζου. Τρεις λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο με χαντόφι μπάλα στα χέρια του Μπιστούνα. Διακάτος για το δεύτερο δικό του, μπάλα στο σίδερο. Το rebound του Βαγενά. Ωραία, ελευθερώνει για τον Τύρο Πασακίνου. Προς τον Κατσούλη δεν πέρασε, κατοχή όμως παραμένει για την Τρέλεμπορ. Παρόντας και ο coach Καραβενιζλής. Τρακόπουλος. Τύρος για δύο αστοχή, το rebound από τον Διακάτο. Κίνησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Σαν τρέιλερ ο Βιτζιλέος. Σύρμα για φάλτο, παραδέχεται ποτικά σηκώνοντας το χέρι. Ο Τύρος. Μπιστούνας. Διακάτος βάζει το σκριν. Μπιστούνας. Καλή άμυνα της Τρέλεμπορκ, του Χαρίλαου Τρακόπουλου. Ένα σούτ για δύο τώρα άστοχο από τον Κατσούλη. Παραμένει για την ομάδα του Νίκου Τσίτζα, που είχε πάρει θέση στο low post. Τώρα θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Άσαλο το τελείωμα. Βιτζιλέος υποφελίσσεται και θα τρέξει γρήγορο transition τον Βάτος. Βιτζιλέος. Καλή άμυνα από τον Νίκο Κατσούλη. Παύλου. Είναι το σύστημα. Δρακόπουλος. Σύντζες θα του βάλει το σκρίνι. Δρακόπουλος από την αντίθετη πλευρά. Δύσκολο το έργο του απέναντι στον αρκετά πιο ψηλό Βιτζιλέο. Ωραία σκαστή πάσα για τον Μπιστούνα. Άφησε το τελείωμα από τον αριστερό διάδρομο. Εξαιρετική και η πάσα, η ασίστ για την ακρίβεια από τον Στράτο Καλίτσα. 7-8. 6,5 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Κατσούλης, απέναντι στον Χριστόπουλο. Καλά έξω για τον Παύλου, πρέπει να εκτελέσει αφού λύγει το 24. Χριστόπουλος θα κατεβάσει γρήγορα. Πάθε για Eurostep, έχει καταλάβει και ο Τύρος και μαζικά θα τον αναγκάσει σε λάθος. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες, Μπιστούνας και Βιτζιλέος πήγαν στον πάγκο
για τους Βάτος, πέρασε με το νούμερο 15 ο Θεοδωρής Φερίδης και με το νούμερο 4 ο Παναγιώτης Αμαριανός. Ο Παναγιώτης έκανε πολύ καλό μάτς την περασμένη αγωνιστική. Στοχής ο Κατσούλης, μάλλον ο Φερίδης. Μαριανός είχε 11 από τις 6 rebound και 6 assist στο προηγούμενο μάτσο. Είχε ο Βιτζιλέος, ο Βιτζιλέος είχε 17 από τις και 11 rebound. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά αυτή τη στιγμή. Τρέλεμπορ θέλει να εφηνδιάσει. Ανάποδο lay-up, ως μη γεννόμενη φάση έχει προηγηθεί το foul. Foul που είναι το δεύτερο. Ομαδικό τον Βάτος, 3 έχει Τρέλεμπορ. Νέα αλλαγή για τους ποιητικά λιπεδούχους. Στον πάγκο Κατσούλης. Παρκέ, ο Μονιός με το 19. Και έχουμε βολές, δεν δόθηκε χαμηλά τελικά. Βολές λοιπόν για τον Γιάννη Τύρο. Στο μάτσο 8 πόντους. Όλα αυτά 2-25 πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου. Σε ρόλο οργανωτή ο Αμαριανός. Με χαντόφ από τον Χριστόπουλο. Φερίδης θα ανέβει για το screen. Καλάβει όμως και κλέβει ο Δρακόπουλος που θα τρέξει όλη τη διαδρομή. Θα κερδίσει το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Φάουλ που χρεώνεται ο Χριστόπουλος. Χριστόπουλος στον πάγκο. Περνά στο μάτς για πρώτη φορά. Ο Δημήτρης Λάζος. Ένα φάουλ έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες. Στα αναπομείναντα 122 δευτερόλεπτα. Μέσα η δεύτερη από τον Δρακόπουλο, 9-8. Μαριανός, ποιον το Φερίδη. Διακάτος για τον Καλίτσα. Με υπομονή, ένα τρίποντο τώρα του Αμαριανού στο σίδερο. Μάχεται ο Φερίδης με 2-3 παίκτες. Τζάμπο λέει ο ρέφερι, κατοχή για Τρέλεμπορ. Κύριος. Κύριος έχει δει το μισμάτς, τροφοδοτεί υποδειγματικά τον Μονιό που είχε μισμάτς με απέναντι στον Λάζο, 11-8. Ωραίο διάβασμα της φάσης από τον Γιάννη Τύρο. Ο Μαριανός, Λάζος, να περάσει στα πόδια, καλή άμυνα όμως από τον Στεργιόπουλο που πέρασε και αυτό στο μάτς. Με το σουτ του Λάζου. Για την Τρέλεμπορ που προηγείται πλέον με 3 πόντους. Δύο πλες για τον Μονιό, για πολύ στον Τσίτζα. Κοινωστά στο Χίση, rebound του Φερίδη. Λίγορο transition τον Βάτος που είναι κάπως πιο αθλητική ομάδα. Παίρνει το screen από τον αριστερό διάδρομο, θα στοχίσει. Rebound από κανέναν, η κατοχή παραμένει για την ομάδα του coach Χατζη Νικήτα. Ήρεμος μέχρι στιγμής στον πάγκο. Ήρεμος γενικά. Λοιπόν, τελευταία επίθεση, 15 δεύτερα έχουν μείνει. 3 όμως ακόμα για τους Βάτος.
Βλάχος. Διακάτος. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Τέλος. Πρώτη περίοδο. Περιστέρι Τρέλεμπορκ 11. Βάτος Κρόκος 8. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Μπασκετάκι Αρένα. Πρώτη κατοχή. Για τους Βάτος Κρόκος. Ο Μίτρης Λάζος, ο Μπιστούνας, ο Βιτζιλέος, ο Φερίδης και ο Αμαριανός. Πεντάδα τον Βάτος. Σφύριγμα και επιθετικό φάουλ από την άλλη πλευρά. Ο Παύλου, ο Τσίτζας, ο Γαλέζος, ο Βαγενάς και ο Δρακόπουλος. Στην ομάδα του coach Καραδενισλή. Κρυασμένο το πρώτο δεκάλεπτο. Παύλου για 2, για 3 διορθώνω θα στοχίσει. Δεύτερη ευκαιρία για την Τρέλεμπορκ για κύριο Δρακόπουλου. Θα δοκιμάσει και για 3 rebound από τον Φερίδη. Μαριανός. Λέος από πολύ μακριά. Καλό ήταν το σούτ, εύκολα θα μαζέψει το rebound του Παύλου. Θα κατεβάσει και την μπάλα ο Μαγγέλης. Τσίτζας. Την καλύτερη επιλογή, ωραία πάσα για τον Γαλέζο. Δρακόπουλος, μεγάλο καλάθι. Χαρίλαος Δρακόπουλος 13-8. Συν 5 μάξιμη διαφορά για την Τρέλεμπορκ. Φανέλα το σύστημα των Βάτος, για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Πιστούνα. Πάρε ένα screen, θα χρειαστεί να βγει μηχανός. Βαγενάς. Ταλέζος για ένα side pick and roll. Πίσω από το screen. Δεν είναι καλό το shoot του Βαγενά. Μας κατεβαίνει από τον κεντρικό διάδρομο. Βιλέος για τον Λάζο. Εκείνος υποπίεση για 2. Μπαμ. Του Τσίτζα. Παύλου σε επίθεση για την Τρέλεμπορκ. Βαλέζος, ωραία προσπίση. Βαγενάς για 3. Το rebound επιθετικό από τον Δρακόπουλο. Νέα 14 επίθεση. Ταλέζος, Βαγενάς, πολύ ωραία κίνηση. Ο Ντιρόγκα πέρασε το καλάθι, εδώ θα είχαμε highlight. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλά μετά το time out. Στις βολές ο Γρηγόρης Βαγενάς. Ησυχία. Μέσα η πρώτη. Βαγενάς, Δαλέζος, Παύλου, Κατσούλης και ο Δρακόπουλος για την Τρέλεμπορκ. 14-8 το σκορ. Κόβησαν τρέλερ εξαιρετικά ο Βιτζιλέος. Υποδέχεται πάσα Λουκούνη του Μπιστούνα. Θα μπορούσε να πάρει το maximum, θα κερδίσει το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Αμαριανός, Λάζος, Φερίδης, Βιτζιλέος και Μπιστούνας. Οι 5 που επιλέγει ο coach Χατζημικητάς. Βάζει τη δεύτερη. 4-9. Πιέσαι το φωνάζει ο coach Χατζημικητάς για να δούμε πώς θα τη δράσει σε αυτή την πίεση. Η Τρέλεμπορ. Φαλτουλάζου λέει ο ρέφερι. Για παραφορά ο Βαγενάς. Πέρα στο χέρι του Δρακόπουλου. Πάνω του ο Μαριανός. Και ο Λάζος. Γίνεται το λάθος. Μπιστούνας θα κλέψει. Έχουμε καλάθι. Ναι. Δημήτρης Μπιστούνας 14-11. Η επιλογή για πίεση αποδίδει καρπούς. Παύλου. Τα
Μαλέζος, το Eurostep, έβαζε το καλάθι. Πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια πάντως. Η διαφορά έχει πέσει στους τρεις. Μαριανός τον Βιτζιλέο. Και από εκεί στην αδύνατη πλευρά, πέναλτι για τον Λάζο. Το χάνει. Ο Πετρακόπουλος. Σε ρόλο οργανωτής, Φιλίπα, για φάουλ του Μαριανού. Σπυρός Φιλίπα, νομίζω. Αλλαγές για την Trelleborg. Ο ψηφιτάς που πέρασε με το 21 πρέπει να είναι ο... Γαλέζος ο μικρός. Ένα φλότερ θα στοχίσει. Πήρα στο rebound. Το επιστρέφει στο παρκέ. Αλέζος reverse. Ωραία πάσα. Παράβαση 3 δευτερολέπτων όμως. Στο παρκέ επέστρεψε και ο Χριστόπουλος. Χριστούνας τώρα σε σου 3 πόντων. Καλό από το θέμα στόχου, αλλά και από δύναμη. Βαλέζος. Τύρος και τώρα Δρακόπουλος. Σουτάρι για 2, βάλα στο σίδερο. Ο Μαριανός. Παραλίγο να γίνει το λάθος, και Τσιλέος ωραία στον Χριστούνα και από εκεί στον Χριστόπουλο. Γυρίσει όμως η γηπεδούχη. Ο Λάζος αστοχή από μακριά. Παύλου. Δαλέζος πατώντας τη γραμμή. Φρεμίδης ρυθμός τώρα στο μάτς. Χριστόπουλος. Αμαριανός θα το λάβει. Όλα καλά εκεί, δεν χτύψε ο Παύλου. Μπιστούνας. Ιδιαίτερα εκπληκτικός και δίνει φάουλ από τον Κατσούλη. Ετοιμάζεται να περάσει το μάτς ο Καλίτσας για τους Βάτος. Μπιστούνας βάζει την πρώτη. 4-12. Κάνει τη δεύτερη επιθετικό όμως το rebound με τη βοήθεια του Βιτζιλέου. 12 ακόμη για τους Βάτος. Χριστίνα στον πάγκο στη θέση του ο Καλίτσας. Αλλαγή και για την Τρέλεμπορ τον Μουρνιός. Περνά στο μάτς στη θέση του Δρακόπουλου. Ψηλώνει το σχήμα ο κόουτς Καραδένης Λής. Πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Διαφορά στο καλάθι ενώ κλέβει ο Λάζος. Καλίτσας για τον Χριστόπουλο. Να ζυγίζει τις επιλογές του. Καλίτσας. Λόμπα για τον Βιτζιλέο, εξαιρετική, παρεβάλλον για τον Ψηλό. Μέσα φτωχή, ασίστ του Στράτου. 14 όλα. Ναι, ισοπαλία μετά το 8-8. Καλή άμυνα του Αμαριανού, θα κλέψει από τον Μονιό. Καλίτσας, ωραία σταυρωτή. Θα πάει όλη τη διαδρομή, δεν θα πετύχει το καλάθι. Λιμπάν του Μονιού και ο Παύλου θα κατεβάσει. Βάτες έχουν συμπληρώσει 4 ομαδικά. Θέλει να επιτευχθεί κοντά στο καλάθι ο Παύλου. Και παραμένει για την Trelleborg. Time out. Επιστροφή στο μπάσκετακι αρένα. 14 δευτερόλεπτα έχει στη διάθεσή της η Trelleborg για να επιτεθεί. Στην επαναφορά ο Κατσούλης. Τα και παίρνει ο Στεριόπουλος.
Γεωργιόπουλος, ξανά στον Παύλου. Πύρος τώρα. 4 δευτερόλεπτα για 2 από 6 των ελευθέρων βολών. Ας το πει ψηλά. Καλύψει το rebound και κερδίζει και το φάουλ. Καλίτσας. Καλίτσας Αμαριανός. Διακάτος. Χριστόπουλος και Βιτζιλέος. Η πεντάδα των Βάτος. Θα κερδίσει φάουλ από τον Κατσούλη. Γαλέζος στο μάτς. Ο Σταύρος θέση του Κατσούλη για να αναλάβει το μαρκάρισμα του Βιτζιλέου. Νέο σφύριγμα, νέο φάουλ. Βολές αυτή τη φορά για τον Κώστα Βιτζιλέο. Λοιπόν, ο Δαλέζος, ο Στεριόπουλος, ο Μονιός, ο Τύρος και ο Παύλου για την Trelleborg. Χαμηλή παραγωγικότητα στα πρώτα 17 αγωνιστικά λεπτά. Μόλις 14 πόντους για αμφότερες ομάδες. Δεύτερο Βιτζιλέος, πιέζουμε, φωνάζει ο κότσος της Νικητάς. Γιώπουλος θα βρει τον τρόπο να αντιφοροδίσει τον Τύρο. Θα ξαναπάρει. Γιώπουλος την άφησε για τον Δαλέζο. Τύρος. Φάουλ του Βιτζιλέου. Πολλές για τον Γιάννη Τύρο. Όλα τα φάουλ τώρα οδηγούν στη γραμμή. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά εκατέρωθεν. Ζητούσε στη Wixide ο Αμαριανός. Μένει το 14-15, 2,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τύρος. Μονιός για 3. Το έβαλε. Τρίποντο του Μονιού. Ασίστ του Τύρου. 17-15. Ξανά μπροστά η Trelleborg. Λέος. Έλα έξω για τον Διακάτο που αστοχεί. Μάχη για την κατοχή. Τύρο Αμαριανός. Το στόπ του Τύρου μπροστά στον Λέο, εξαιρετικό. Παύλου στέκεται και στάρει για 3 στον εφηδιασμό. Τεράστιο καλάθι από τον Παύλου. 19-15 μάλλον πατούσε την γραμμή. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Χαντός μπάλα στον Αμαριανό, ο Χριστόπουλος είναι από το σκρίν αλλά δεν παίρνει την μπάλα. Βιτζιλέος τώρα θα σκρινάρει, πέρασε ο Αμαριανός, πέτυχε και το καλάθι από τον κεντρικό διάδρομο με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεκαεννιά, 17 και σφύριγμα για φάουλ. Απερίσκεπτο αφού οδηγεί στις βολές. Τον Στεριόπουλο. Δαλέζος για να πάρει το επιθετικό rebound. Ένα τρίποντο του Μονιού είναι άστοχο αυτή τη φορά. Λάθος στη συνέχεια.
Παπαπαύλου. Ανέβει ο Τύρος για το screen. Στόπουλος. Τρία κάτω για τον Βιτζιλέο. Βιτζιλέος θα πάει στο isolation. Στο πλάι για τον Χριστόπουλο Βαστοχή. Το rebound επιθετικό με αυτοθυσία και από τον Διακάτο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα. Μαριανός, ωραία, ελευθερώνει για τον Βιτζιλέο, ελεύθερο τρίποντο στο σίδερο. Ομονιά στο rebound, αλλά βία στο λάθος και κατοχή ξανά για τους Βάτους που θα έχουν τα εναπομείνοντα 13,9 όλα στη διάθεσή τους για να μειώσουν ή και να ισοφαρίσουν το μάτσα, αν σκοράρουν για 3, 20-17 το σκορ, 10 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ο Μαριανός ψάχνει καλύτερη επιλογή. Ωραία πάσα για τον Βιτζιλέο, παράβαση 3 δευτερολέπτων όμως στο αποσπέρισμα. 1,2. Παραφορά από την πλάγια γραμμή. Για να δούμε αν προλαβαίνει να βγάλει ένα σουτ η Τρέλεμπορ. Μονιός, θα πετάξει την μπάλα. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 20-17 μπροστά η Τρέλεμπορ. Δεύτερο ημίχρονο στο Μενίδη, πρώτη κατοχή για την Τρέλεμπορ. Ωραία η πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Στεριόπουλο. Με ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ωραία πάσα για τον Τύρο, το βάλε. Σύστη Δρακόπουλη, καλά αυτή Τύρου. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Κότς Καραδινισμού, 22-17 στο 5 για τους τυπικά γηπεδούχους. Βιτζιλέος. Βιτζιλέος Χριστόπουλος, Αμαριανός της Τούνας. Και ο Διακάτος για τους Βάτους. Στην άλλη πλευρά ο Τσίτζας, ο Βαγενάς, ο Τύρος, ο Δρακόπουλος και ο Στεριόπουλος. Τύρος που περνάμε μια εξαιρετική προσποίηση και για όλη τη διαδρομή, αλλά στόχησε. Κατοχή για τους Βάτους. Πιστούνας οργανώνει. Σκρίνει του Διακάτου, πάσα στον Βιτζιλέο με χαντόφ τον Χριστόπουλο. Πάνω πάνω στο σκρίν όμως από τον Βιτζιλέο, λέει ο ρέφερι. Μένει το 22-17, μοιρασμένο σχετικά το πρώτο ημίχρονο. Ελαφρώς πιο αποτελεσματική η Τρέλεμπορ. Στεριόπουλος πίσω από το σκρίν για 3, το βάλε. Τρίποντο του Στεριόπουλου, 25-17. Αμέσως το time out από τον κόουτς Χατζηνικήτα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στο μάτς. Είναι 8 πλέον η Τρέλεμπορ. Ωραία προσποίηση του Διακάτου. Μαριανός ελευθερώνει για τον Μπιστούνα, παρά λίγο να έχει το λάθος, πρόλαβε. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπιστούνας τρίποντος στη λήξη του χρόνου επίθεση από τον Διακάτο. Μάντα αμυντικό από τον Τύρο. Δρακόπουλος. Στιγμής κατά τη γνώμη μου, 27-17 διαχειρός Χαρίλαου Δρακόπουλου. Για πρώτη φορά η Τρέλεμπορ με διψήφιο προβάδισμα. Καλύτερα να βγάλουν αντίδραση τώρα οι Βάτους.
για κάτω, διστάζει, Μπιστούνας σκέφτηκε, θα το πάρει, θα το χάσει. Πάντο Δρακόπουλος. Περνά το κέντρο. Στον τύρο γίνεται όμως το λάθος, θα κλέψει ο Μαριανός, διορθώνει την κατάσταση ο Στεριόπουλος. Είναι σίγουρο, δεν ξέρω, δεν ξέρω, είναι τρία. Φάουλ και ο Μαριανού τώρα. Τρίτο ομαδικό νωρίς. Είναι τρίτη περίοδο για τους Βάτους, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής Τρέλεμπορ. 18 τα δευτερόλεπτα ακόμα που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι τυπικά γηπεδού. Δρακόπουλος. Βαγενάς. Θα περάσει από τον Μπιστούνα. Φάουλ του Μπιστούνα σκληρό. Τέταρτο μαδικό. Και βολές τώρα. Τι το φάουλ του Μπιστούνα. Ξεκάθαρα με την Περιστέρη Τρέλεμπορ που προηγείται με 10, έχει και την καταστή. Έχει και τον bonus πλέον. Στεριόπουλος, φάουλ πάνω στο σουτ. Τρεις βολές για τον Γιώργο Στεριόπουλο. Τίποτα δεν πάει καλά μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. Τους Βάτος Κρόκος. Φερίδης και Καλίτσα στα νέα πρόσωπα για τους φιλοξενούμενους στην 11, 28-17. Με τον Τίτζα. Ο Μαριανός περνά στα πόδια. Πάλι το καλάθι θα μετρήσει. Δικαίωμα για μια σπληρωματική βολή. Φάουλ που χρεώνει το Τίτζα. (28-19). Ανάσα για τους Βάτους. Μέσα και η βολή, διαφορά στους 8. Θα μείνει ψηλά για να ενοχλήσουν λίγο το κατέβασμα. Ο Στρέλεμπορ περνά χωρίς πρόβλημα το κέντρο. Ο Δρακόπουλος. Αλλά στα σίγουρα χέρια του τύρου τώρα. Quick side pass για τον Στεριόπουλο. Εκείνος γυρνά ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μπαλάκι βρει σε πόδι.
Χριστόπουλος για τρεις. Σίδερο και στα χέρια του Στεριόπουλου. Ένα κλασικό σύστημα τον coach στα Τενικίτα για να βγει γρήγορα ένα ελεύθερο σουτ. Στεριόπουλος επιμένει αλλά χάνει την κατοχή από τον Καλίτσα, που μια σταυρωτή θα περάσει από τον Τζίτζα. Θα πασάρει ωραία για τον Διακάτο. Ο Μαριανός το σκέφτεται. Ξέρετε επίθεση. Δεκαδεύτερα ακόμα. Μαριανός δημιουργεί το ρήγμα, περνά, πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μαριανός δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του. 28-22, πιέζει ο Χριστόπουλος, θα κλέψει και την μπάλα. Φάουλ του Τύρου. Νέο time out. Πολλές. Ο Άλκης Χριστόπουλος. Η πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 28-23. Ξανά με τον Πρες. Λιβάτος, ο Πάπτος, έχει περάσει όλους. Πάσα. Θα γίνει το λάθος. Μάχη εκεί ανάμεσα σε Διακάτο και Τύρο. Εκεί για Βάτος. Σύμφωνα με την γραμματεία. Μαριανός. Χριστόπουλος για τρεις. Το έβαλε. 28-26. Τον Χριστόπουλο να δηλώνει παρόν. Βρακόπουλος. Εξαιρετική άμυνα του Αμαριανού, που πέφτοντας θα πιάσει και την μπάλα. Τρομερή φάση ήταν εδώ. Φάουλ. Κάτος Χριστόπουλος και Καλίτσας για τους Βάτους. Ο Μαριανός θα πάει στον πάγκο στη θέση του Μπιστούνας, αλλά στη θέση του point guard για τους Βάτους. Στην άλλη πλευρά ο Βαγενάς, ο Παύλου, ο Τύρος, ο Τσίτζας και ο Δρακόπουλος. Το μείον 10 έγινε γρήγορα μείον 2. Το πάρα λίγο να ισοφαρίσει ο Καλίτσας. Ο Φαόλ, ο Τσίτζα, τώρα ο Βαγενάς. Θα δει το ρήγμα, θα πάει μέχρι μέσα, στήριγμα για φάουλ και βολές για τον Γρηγόρη Βαγενά. Στον πάγκο ο Διακάτος, στο παρκέ ο Δημήτρης Λάζος. Έχουν ανάψει λίγο τα αίματα. Δρακόπουλος, νέα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Βαγενάς.
Πάσα, βλέπεις ο Καλίτσας. Σπουδαία βοήθεια πάντως αμυντικά. Χριστούνας Χριστόπουλος με την ψυχολογία, με το μέρος του, βάζει κι άλλο. Άλκης Χριστόπουλος μπροστά, η Βάτος Κρότος 28-29 με ένα εντυπωσιακό 0-11 επιμέρυφερη και πρωταγωνιστών Χριστόπουλο. Οι Βάτος ξαναμπαίνουν για τα καλά στο μάτς. Πατήσει όμως την πλάτη γραμμή ο Τύρος. Κυρία για τους Βάτος να διευρύνουν το βραχή προβάτημα. Πήραμε το του Χριστόπουλου. Μπιστούνα σε ρόλο οργανωτή. Κάνει υποφερίδης για το screen. Να στο συναντήσει την πλευρά. Λάζος. Νέο τρίποντο. Αυτή την φορά. Τρίποντο rebound από τον Λάζο. Καλίτσας. Λάζος. Και έξτρα πάσα. Τίμησε να πάρει την ευθύνη και καλά έκανε. Όπως αποδείχθηκε. Νέο τρίποντο των Βάτος που νιώθουν καλά. Και αυτό φαίνεται στο παρκέ. 28-32. Από το 28-18. Τρομερό comeback από τους Βάτος. Δρακόπουλος και τώρα η Τρέλεμπορτ καλείται να βγάλει αντίδραση. Εκεί από μακριά ο Δρακόπουλος πήρε ο Λάζος, ανακτά την κατοχή ο Τύρος με την πρώτη του Βαγενά. Κλέψιμο του Καλίτσα, τρομερά πράγματα. Χριστόπουλος μέσα στη weak side, Πιστούνας για τρεις. Αστόχησε, επιθετικό το rebound, καλά την κεφάλαιο από τον Καλίτσα που βρίσκεται παντού και δίνει μία ακόμα λύση στην ομάδα του. 28-34 και μία συμπληρωματική βολή. 1-13 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τρομερή ανατροπή. Και το επιμέρους σερί συνεχίζεται. Για τρεις, το βάλε. Μεγάλο τρίποντο από τον αρχηγό. Τις πάει το σερί των Βάτος. Μεγάλη ανάσα για την Τρέλεμπορτ. 31-35. Μπιστούνας. Θετικό φάουλ, θα χρειωθεί ο Φερίδης πάνω στο screen. Και τώρα παιχνίδι 2-3 κατοχών, 45,6 γράφει το ρολόι. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση τώρα θα περάσει το κέντρο ο Δρακόπουλος. Κρίνει του Τύρου για να πάρει την μπάλα απέναντι στον Πιστούνα. Έχει τη σμάρ, θα γυρίσει ωραία προς το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Και ο Χρυσόπουλος θα βγει ευκαιρία για να τρέξει. Καλίτσας, θα πετύχει το καλάθι. Καλίτσας και ο Χρυσόπουλος έχουν κάνει τρομερά πράγματα στην τρίτη περίοδο για να βρεθούν. Βάτος από το μείον 10 στο συν 6 τώρα, τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Τύρος. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται ξανά ο Χριστόπουλος, πρέπει να είναι το τρίτο. Πραγματί. Μία ακόμα ένα γράφει το ρολόι, δύο βολές για τον Γιάννη Τύρο. Για την Τρέλεμπορτ δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι Βάτος. Τύρος θα πετάξει την μπάλα. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 32-37 μπροστά η Βάτος Κρόκος. Τελευταία
τελευταίο δεκάλεπτο στον Πασκετάκι Αρένα. Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στα τελευταία του δευτερόλεπτα. Έχει χτυπήσει ο τύρος, ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Λοιπόν, ο τύρος, ο Παύλου, ο Δρακόπουλος, ο Στεριόπουλος και ο Βαγενάς για την Trelleborg. Τέταρτο φάουλ του Μπιστούνα, πρόβλημα για τον coach Χατζηνικήτα. Μπιστούνας, Βιτζιλέος, Φερίδης, Λάζος και Καλίτσας για τους Βάτος. Βολή του τύρου που κάνει σπουδαίο μάτς, δίνωσε τη διαφορά στους 4 τώρα. Rebound, επιθετικό από τον Δαιμόνιο εκεί, Στεριόπουλο. Τύρος, πέρασε, πάσαρε το πλάι, η έξτρα πάσα. Το άστοχο τρίποντο του Στεριόπουλου, το Βουζιλέος που μαζεύει το αμυντικό. Καλίτσας. Αυτή η πάσα δεν θα περάσει, τρέχει να προλάβει, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Λάζος. Μένει το 33-37. Βαγενάς. Σύντημα για φάουλ. Τον Καλίτσα. Και δεύτερο ομαδικό για τους Βάτους. Παύλου. Πάρα στο πλάι για τον Στεριόπουλο. Τύρος, Βαγενάς για δύο μπροστά στο εξωμένο χέρι του Βιτζιλέου. Rebound του Μπιστούνα. Μπιστούνας είδε το ρήγμα, πήγε μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Παύλου, Δρακόπουλος, το stop του Βιτζιλέου, εντυπωσιακό. Ρυθμός στο μάτς, πέρασε ο Καλίτσας, πέτυχε το καλάθι. Ζητά και φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερι. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή, 33-39. Στην 6 έστειλε διαφορά ο Καλίτσας. Δρακόπουλος γυρνά ωραία προς την baseline, άμυνα με φάουλ. Τον Βιτζιλέο. Φάουλ και για τον Βιτζιλέο. Ο Φερίδης όμως πήγε τον πάγκο, στη θέση του πέρασε ο διακάτος. 34-39. Σε τη δεύτερη. Υπάρχει νέα αλλαγή. Τσίτζα στο παρκέ, Δρακόπουλος στον πάγκο για την Trelleborg. Καλίτσας. Διαφορά στους 4. Χριστούνας. Φτάσει στον Βιτζιλέο. Στον ασκόβι για να του καθαρίσει την πλευρά. Δεν έχει φάση. Αλλά έχει βρει σε πόδι κατευθείαν από την Trelleborg. Νέα αλλαγή από τον coach Καραδίνης Λί. Και από τον coach Χατζηνικήτα. Αμαριανός από τη μία. Κατσούλης από την άλλη τα νέα πρόσωπα. Για Βάτος και Trelleborg αντίστοιχα. Βαγενάς, πολύ ωραία πάσα για τον Τσίτζα, ελευθερώνε, αλλά στοχή στο 2 πόντων. Δεν υπάρχει καλά, λέει ο ρέφερι, φαουλ πριν το σουτ και επιθετικό μάλιστα. Πέμπτο φαουλ. Λέω.
Παύλου, σε μια προσωπική ενέργεια δεν δικαιώνεται, rebound του Λάζου. Μαριανός, το σκορ έχει κολλήσει το 35-39, αυτό ευνοεί του Σβάντος, το έχουμε διαδοχεί τώρα. Λάζος θα στοχίσει πάνω από τον Βαγενά, 7 λεπτά για το φινάλε. Τσίτζας. Παύλου ζητά την μπάλα, αφού έχει μισμάτς με τον Λάζο. Το δεύτερο λεπτά ακόμα, έχει το λάθος, θα πεις την ενέση, αλλαγή κατοχής. Μαριανός. Σουτάρει για τρεις και θα το βάλει. Μεγάλο καλάθι από τον Παναγιώτη Μαριανό, διαφορά ανεβαίνει στις 7, 35-42. Στεριόπουλος. Παύλου. Για δύο το σούτ του Βαγενά, άστοχο. Μάζεται ο Δαλέζος να περάσει το μάτς για την Τέλεμπορ. Καλίτσας. Άφησαν μόνο του, θα πάει όλη τη διαδρομή, πρόλαβε να του κάνει το φάουλ ο Κατσούλης. Κακή συνεννόηση στην άμυνα της Τέλεμπορ που άφησε ένα μεγάλο διάδρομο κενό. Time out. Επιστροφή στο Μπασκετάκι Αρένα. 6 λεπτά για το φινάλε, 35-42. Μπροστά η Βάτος που έχουν πολλές. Το Καλίτσα, Καλίτσα Σφαιρίδης, Αμαριανός, Λάζος και Διακάτος. Ο πεντάδα τον Βάτος έξω πρεκβολή. Λοιπόν, ο Δαλέζος, ο Τσίτζας, ο Κατσούλης, ο Δρακόπουλος και ο Βαγενάς για την Τρέλεμπορκ. Βάτος έχουν συμπληρώσει τα 4 μαρικά. Μόλις ένα φάουλ έχει η Τρέλεμπορκ, αυτό που έγινε προλίγου. Ο Βαγενάς περνά την μπάλα στον Κατσούλη. Είναι σαφέλοντας στον Διακάτο, θα δώσει ωραία πάσα για τον Τσίτζα. Έξτρα πάσα, Δαλέζος. Τάρι για δύο, θα στοχίσει. Την πάνω του Διακάτο. Καλίτσας. Λάζος. Λάζος περνά, σουτάρι για δύο, αλλά αστοχή, το rebound από τον Τσίτζα. Τρακόπουλος. Φάουλ του Αμαριανού. Βολές για την Τρέλεμπορ. Τρίτο φάουλ και για τον Αμαριανό, στον πάγκο ο Λάζος. Στο παρκέ ο Χριστόπουλος. Ο Χριστόπουλος που ήταν κομβικός για την ανατροπή των Βάτος στην τρίτη περίοδο, όταν διαβρέθηκαν πίσω με 10 πόντους, έβαλε δύο μεγάλα τρίποτα και μια βολή, αν θυμάμαι καλά. Και μαζί με τον Καλίτσα έδωσαν πολύτιμες βοήθειες στους Βάτος. Μέσα η δεύτερη. 36-42, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο, τώρα που κάθε λάθος θα μετράει διπλά. Καλίτσας, έβαλε το σκρίν, ωραία ο Φερίδης. Ο Διακάτος από τη 45 θα εκτελέσει μια τρεις, αλλά θα στοχίσει. Πήρε ο Δαλέζος, δεν ρίσκαρε μια μακρινή πάσα, μια σκαστή τώρα. Ίσως είχε μεγαλύτερο ρίσκο, αφού δεν πέρασε κιόλας. Χριστόπουλος, αν σε προπόνει στον εφημιασμό, σκοράρει. 36-44, συν 8 για τους Βάτος. Για να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει ξανά η ομάδα του Νίκου Τσίτζα. Λείπει ώρα από το παρκέ. Ο Τύρος, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με φάουλ. Τσίτζας. Να πάει κοντά στο καλάθι. Αλλά δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα διάτυχος εδώ. Αριστερά,
Καλίτσας. Διακάτος μόνος του για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Αμαριανός στο κατάλληλο σημείο να νεώνει το χρόνο της επίθεσης για την ομάδα του. Χριστόπουλος, 4 λεπτά ακόμα στο Μενίδη. Χριστόπουλος περνάει, ωραία η πάσα. Θα κλέψει όμως ο Μαγενάς. Αλέζος. Τσίτζας. Μια προσωπική ενέργεια ούτε τώρα. Βάντο Μαριανού. Βάτος δείχνουν να ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Ωστόσο υπάρχει πολύ χρόνος ακόμη στο μάτς. Μαριανός. Καλή άμυνα από τον Αλέζο με φάουλ όμως. Πάλι πάνω στην προσπάθεια. Ούτως ή άλλως έχουν τα μαλλικά της Τρέλεμπορ. Φαλή πάνω στην προσπάθεια, άρα βολές για τον Παναγιώτη Αμαριανό. Σίδερο η πρώτη. Στον Μπασκετάκι Αρένα. Χάνει και τη δεύτερη. Δρακόπουλε στο rebound και στο κατέβασμα της μπάλας. 3 και 23 ακόμα για το φινάλε. Δρακόπουλος βάζει το screen ο Τζίτζας. Δρακόπουλος περνάει, δεν θα πετύχει το καλάθι. Rebound του Χριστόπουλου. Βάτος τώρα δεν έχουν λόγο να βιαστούν, πρέπει να πάνε σε μεγάλες εκθέσεις. Μαριανός, σπίτι του Φερίδη. Μαριανός περνά και ενδεχομένως να τελειώνει το μάτς. 36-46 διψήφιο προβάδισμα. Για τους Βάτους Κρόκος. Παγενάς. Το μεγάλο σουτ χρειάζονται οι φιλοξενούμενοι, οι παιδούχοι, διορθώνω. Ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ ο Κύρος, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να έχει γίνει λίγο νωρίτερα. Φερίδης. Ωραία στον Χριστόπουλο. Εκείνος με μια προσποίηση, θα βγάλει ωραία πάσα για τον Διακάτο. Τα βάζει και αυτό. 36-48. Σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο από τους Βάτους. Δαλέζος. Τσίτζα, ο Δαλέζος από μακριά. Θα στοχίσει, rebound του Χριστόπουλου. Μένουν ξεκάθαρα με τους Βάτους. 95 δευτερόλεπτα, ο Χριστόπουλος δεν θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Επιθετικό όμως το rebound από τον Φερίδη. Ο Μαριανός. Μαριανός θα δημιουργήσει το ρύθμα. Το block ως μη γενόμενο, παρότι εντυπωσιακό έχει προηγηθεί το foul. Time out. Το μάτς, άμεσα το φάουλ από τον Τύρο που πέρασε το μάτς επί από αρκετή ώρα. Διαφορά στους 12 πόντους. Ένα θαύμα κυνηγά πλέον η Τρέλεμπορτ. Ήρθε να σπίεζεται και λύζει το φάουλ. Πλέον έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά βολές για τον Δημήτρη Πιστούνα. Περιπέτεια. Μέσα και η δεύτερη. 16-50, χτίζουν και μεγάλη διαφορά οι Βάτους. Δρακόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει το rebound από τον Καλίτσα. Όχι, τελικά
πήρε ο Στεργιόπουλος, ανέξερη κατοχή. Χριστόπουλος, διακάτος τώρα. Στα σίγουρα χέρια του Μπιστούνα. Τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Ανίτσα, παίκτης κλειδί. Κατά τη γνώμη μου στο απόψινο παιχνίδι. Στοχεί ο Χριστόπουλος. Πύρος. Στόχος από την περιφέρεια. Πάνω του διακάτου. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Βατοκρόπες και καλά θα κάνουν. Τέλος της αναμέτρησης 36-50, μεγάλη νίκη για τους Βάτος που ανεβαίνουν στο 7-3, το 4-6 πλέον. Η Περιστέρη Τρέλεμπορ. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.